Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και σε εσένα και αυτές και αυτούς που μας ακούνε. Είναι μεγάλη χαρά που θα τα πούμε για το Θεσσαλονίκη Αιμοπόλη. Αξίζει τον κόπο να είναι ένα καλό δώρο, γιατί είναι ουσιαστικά η πολιτιστική εταιρεία μια πλατφόρμα διαλόγου ιδεών για τον πολιτισμό της καθημερινότητας, όχι μόνο για τις εκδόσεις ή τα ντοκιμαντέρ, δηλαδή να ασχοληθεί κανείς με το πού πάει και πού πατάει και πού πηγαίνει η πόλη. Για την ποιότητα ζωής της, τον σύγχρονο πολιτισμό της, τους νέους δημιουργούς της. Τώρα αυτά τα συμπυκνώνουμε σε αυτό το περιοδικό, το Θεσσαλονίκη Αιμοπόλη. Το λέμε περιοδικό, κύριε Μπλιάτκα, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σίγουρα, μπορεί να είναι στη βιβλιοθήκη μας ισότιμα με βιβλία πολύ σπουδαία. Είναι ένα λεύκομα, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι ένα απλό περιοδικό. Υψηλής ποιότητας και αισθητικής και περιεχομένου. Σε αυτό το τεύχος που είναι το 75ο, μου αρέσει και το χρώμα που έχετε επιλέξει. Έχετε βάλει μάσκες, η φωτογραφία που συνοδεύει. Αυτό είναι ενός νέου Έλληνα καλλιτέχνη που συγκεργάζεται στην Πορτογαλία, του Μιχαήλ Καρίκη. Το No Ordinary Protest είναι μια εφαρμογή. Πραγματικά αυτό το χρώμα έχει χτίσει καρδιά και με τις μάσκες είναι η αλληγορία. Ο άλλος μας εαυτός δηλαδή. Ναι. Και μέσα στην πανδημία, το τι κρύβουμε, το τι αποκαλύπτουμε, το τι φαίνεται κρυπτόμενο ή τι κρύπτεται αποκαλυπτόμενο, τα έχουμε μπερδέψει. Ελπίζουμε να γλιτώσουμε από τις μάσκες, έτσι. Ναι, ναι, και τις, αυτές τις προστασίες κατά του COVID, αλλά και από τις άλλες της υποκρισίας. Να τις φοράμε μόνο ως προσωπία στο θέατρο, στο αρχαίο δράμα ή όπου είναι για τον εορτασμό της αποκριάς. Τώρα, το περιοδικό που εγώ κρατάω στα χέρια μου, Θεσσαλονικαίων Πόλης, μεταξύ άλλων έχει... Ξεκινάει το τέτοιο, ναι, ξεκινάει, αν με επιτρέπεις, Μαρία. Ξεκινάει αυτό το αφιέρωμα το οποίο θα διαπεράσει όλο το 2021, μην βγάζουμε 4 τεύχη το χρόνο, και είναι ένα εκτενές αφιέρωμα στο τι συνέβη τους δύο αιώνες από το 1821 μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά, οικονομικά, οι μεγάλες μεταμορφώσεις, οι μεγάλες απογοητεύσεις, η πυρκαγιά, οι πρόσφυγες, τι διαμόρφωσε, δηλαδή ουσιαστικά απαντάμε στο ερώτημα πού πηγαίνουμε και τι γιορτάζουμε. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο γνωστή όσο άλλες περιοχές της Ελλάδας για το τι έγινε το 21, αλλά και αξίζει τον κόπο να διερευνήσει κανείς τι συνέβη στους δύο αιώνες που κύλησαν. Και βέβαια σε όλα αυτά συνεισφέρουν πολύ δυνατές πένες, τους ξέρεις περισσότερο. Βέβαια, είναι πολύ δυνατές πραγματικά. Ο Βασίλης Κολώνας, ο Χρήστος ο Ζαφύρης, ο Άρης Γεωργίου, ο Γιάννης Απαμινώντας, η Αλεξάνδρα Βουτυρά, η ψυχή του Τελόγλιου, όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα στο Θεσσαλονίκη Αιμοπόλη με καλή φωτογραφική τεκμηρίωση. Εκεί μπορώ έτσι λίγο να, όχι να επέρομαι, αλλά να το τονίσω ότι η Θεσσαλονίκη Αιμοπόλη θα έχει προσέξει ότι πάντα οι φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα είναι υψηλής ευκρίνειας και καλή διαχείριση τυποτεχνικά. Πολύ, κύριε Μπλιάτκα. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι απλά ένα περιοδικό. Είναι ένα λεύκομα, είναι ένα βιβλίο. Δεν είναι ένα απλό περιοδικό. Πού μπορούμε να το βρούμε? Βέβαια, φιλοξενείται και συνέντευξη της εξαιρετικής Σοφίας Νικολαίδου. Και ιστορικά μέσα γεγονότα, φωτογραφίες, Θεσσαλονίκη πενεμένη, τα υμνητικά τραγούδια της πόλης, τα μουσικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης. Αυτό ο Χρήστος ο Ζαφύρης σε κάθε τεύχος έχει το ηχόχρωμα της πόλης. Δηλαδή, πού έπαιζε ο Τσιτσάνης στα κουτσούρα του Δαλαμάγκα. Ναι. Ποιοι είχαν οι πρώτες μπάντες του 60. Τι συνέβαινε, ξέρω εγώ, σε διάφορα μέρη αναπτύχθηκαν και δοξάστηκαν σημαντική μουσική δημιουργία, από τους πιο εμπορικούς μέχρι τους πιο, έτσι ας τους πούμε, ποιοτικούς. Ο Χρήστος Ζαφύρης κάνει μια μουσική τοπογραφία της Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μπλιάτκα, πού μπορεί να το βρει κάποιος από τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούει. Ναι, βέβαια. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να πούμε ότι το καταρχήν της Θεσσαλονικής Πόλης γρήγορα είναι μια κειμενική έκδοση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Βγαίνει από το έτος 2000 και έχει κυρίως συνδρομητές, αλλά το βρίσκουμε και στα καλά βιβλία που λέμε. Επίσης υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα της Πολιτιστικής Εταιρείας που μόλις άνοιξε, όπου ο κόσμος μπορεί να πάρει την έντυπη συνδρομή, δηλαδή αυτούς τους 4 τόμους με 30 ευρώ το έτος, να πάρει την online συνδρομή μόλις με 20 ευρώ το χρόνο για τα 4 τεύχη και μία premium που έχει και τη μία και την άλλη με 50 ευρώ
και η διεύθυνσή μας, Μαρία, είναι το Cultural Society eShop. Cultural Society, μία λέξη. Δηλαδή, πολιτιστική εταιρεία. Cultural Society, το Culture και το Society eShop. Έχουμε γίνει στην αναζήτηση, κύριε Μπλιάτκα, το ξέρετε τώρα, όλοι ειδικοί, δεν είναι δύσκολο να βρούμε. Εγώ σας έχω ταγκάρει στην ανάρτησή μου, μόλις ανέβασα και το περιοδικό στο στούντιο του Real FM, το τελευταίο περιοδικό των Θεσσαλονικίων πόλης. Είστε έτοιμοι για το επόμενο, το έχετε γράψει? Ήδη είναι έτοιμο του Ιωνίου και έχει φοβερές εκπλήξεις ιστορικές. Έχουμε ανακαλύψει διάφορα πράγματα, τα οποία αν έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε παραμονές έτσι Ιουνίου, τέλη Μαΐου. Ναι. Πραγματικά συνεχίζοντας αυτό το αφιέρωμα, Θεσσαλονίκη 2 αιώνες, 1821-2021, πέρα από άρθρα στο χασμό, πέρα από την αναζήτηση που πηγαίνουμε και τι γιορτάζουμε, βρήκαμε και κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία θα προκαλέσουν αίσθηση και θα τροφοδοτήσουν την έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ για το 76ο πια Θεσσαλονικαίων πόλης. Τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο της μεγάλης εβδομάδας. Είναι, κύριε Μιάτα. Ψάχναμε την ισορροπία μεταξύ αγοράς και τακτικής παράδοσης, που ρίχναμε τους τόνους, δεν βάζαμε σκληρές ροκές και λίγο κλασική, θυμάμαι, παλιά παράδοση. Έτσι. Και το ρεπορτάζ της αγοράς. Έτσι πάρα είναι. Πάρα πολύ ωραίο το ραδιόφωνο της μεγάλης εβδομάδας. Έτσι είναι, κύριε Μπλιάτκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση, με υγεία. Καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία.